Με την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει στην Επιτροπή των Εσωτερικών, η κοροϊδία με τους δίθεν ασυνόδευτους ανήλικους πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Κινδυνεύουν πραγματικά ανήλικοι απέναντι σε όσους δηλώνουν για να καταχραστούν το σύστημα. Η πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ για να θεωρούνται ως ενήλικες, εφόσον αρνούνται να προχωρήσουν σε ιατρικές εξετάσεις και εφόσον υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες και εύλογες υποψίες από τις αρμόδιες αρχές, θα λύσει μεγάλο μέρος του προβλήματος και εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μόνοι οι οποίοι έμειναν να υπερασπίζονται όσους εμπέζουν την Κυπριακή Δημοκρατία και απειλούν την ασφάλεια των πραγματικών ανήλικων είναι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, παράνομες και μη, που όλοι γνωρίζουν τον ύποπτο ρόλο τους. Επί της ουσίας όμως δεν ανέφεραν κανένα ουσιαστικό επιχείρημα εναντίον της ορθότητας της πρότασής μας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, με τους ανθρώπους του Υπουργείου Υγείας, γίνεται με επιστημονικό τρόπο, πλήρως εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και με πλήρη ασφάλεια, παρά τα όσα ανέφερε η Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού, η οποία αμφισβήτησε το Υπουργείο Υγείας. Αναφερθήκαμε ότι είμαστε στα δικαστήρια για μια περίπτωση όπου ένα παιδί θεωρήθηκε ενήλικας. Να υπάρχει κάποιο μέτρο ούτως ώστε να υπάρχει μια μέση λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Η προτείνα μέσα, ας πούμε, να πηγαίνουν τότε που φαίνονται υπό αμφισβήτηση σε κάποιο ξεχωριστό μέρος. Είστε υπέρ του ενδύσπρωτος? Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ξεχωριστό μέρος για όσους υπάρχουν αμφιβολίες στην υπηρεσία στο Πουρνάρα, αλλά μεταφέρονται σε δομές εφόσον δεν συνενούν να προχωρήσουν σε ιατρική εξέταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια, πάνω από το 60-70% όσων έκαναν ιατρικές εξετάσεις βγήκε ότι τελικά ήταν ενήλικες. Ναι. Έχουμε αναφέρει τα συγκεκριμένα στοιχεία στην Επιτροπή και δεν αμφισβητήθηκαν από κανένα. Αν αρνούνται να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, που είναι το έσχατο μέτρο και εφόσον ακόμα υπάρχουν αμφιβολίες, θα τεκμέρεται αυτόματα ότι είναι ενήλικες. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 15 ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν απαγορεύεται σε καμία περίπτωση από τις ευρωπαϊκές οδηγίες.